Κύριε Πρόεδρε της Ακαδημίας Αθηνών, κύριε Πρώην Πρωθυπουργέ, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι ακαδημαϊκοί, κύριε Φωκά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την εισαγωγή. Καθηγητές συνάδελφοι του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου, του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Πατρών της Παθησμίου Κρήτης, του Πανεπιστημίου Ράις του Χιούστον, του Εθνικού Κέντρου Δημοκρίτου, παλαιοί συνάδελφοι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του 10ου Γυμνασίου Ελλήνων Αθηνών, ακόμα και του Δημοτικού Σχολείου Κουμεντάκου, συγγενείς και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ θερμότατα για την εξαίρετη υποδοχή σας και για τα καλά σας λόγια. Με μεγάλη συγκίνηση έρχομαι σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών μετά από 43 χρόνια από τότε που έφυγα από την Ελλάδα, τον Ιούλιο του 1971. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για τα λόγια σας και για το γεγονός ότι η πατρίδα με θυμήθηκε και με αναγνωρίζει με αυτή τη μεγάλη τιμή. Μα για μένα αυτή η αναγνώριση είναι και κατ' επέκταση μια αναγνώριση μιας ολόκληρης γενεάς πρωτοπόρων Ελλήνων επιστημόνων, χημικών μηχανικών, χημικών, βιολόγων, φυσικών, ιατρών, που έφυγαν στις δεκαετίες του 1960, 70 και 80 για ένα απλό λόγο. Να σπουδάσουν στο εξωτερικό και να επιστρέψουν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Να βοηθήσουν με τη δουλειά τους, με αυτά που έμαθαν, με αυτά που πιστεύουν και πίστευαν. Η σημερινή μου ομιλία είναι μια ομιλία που θα παρουσιάσει μια περιοχή που έχει αλλάξει τη ζωή μας, τη βιοιατρική μηχανική. Ο τρίτος της ενακτηρίου μου ομιλίας είναι 40 χρόνια βιοιατρικής μηχανικής στην υπηρεσία του ανθρώπου και της κοινωνίας. Οι επιστημονικές μου εισφορές κατά τη διάρκεια των τελευταίων 43 ετών ήταν στα πεδία της επιστήμης των βιοιατρικών υλικών, της επιστήμης των πολυμερών, της αποδέσμευσης και χορήγησης φαρμάκων και γενικότερα της βιοιατρικής τεχνολογίας. Αλλά όταν έφευγα από την Ελλάδα και έφτασα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τον Ιούλιο του 1971, στη Βοστόνη, ένα ζεστό και υγρό απόγευμα του Ιουλίου του 1971, όπου με παρέλαβε ο φίλος που είναι σήμερα στο ακροατήριο, Γιάννης Κωνσταντόπουλος, από το MIT, δεν μπορούσα να φανταστώ τη στροφή που θα έπαιρνε η ζωή μου. Πράγματι, οι προσδοκίες μου κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μου ήταν πολύ διαφορετικές. Είχα γεννηθεί το 1948 στην Αθήνα και ζούσαμε στο Χολαργό. Ο πατέρας μου, Αθανάσιος, ήταν οικονομολόγος και συγγραφέας και η μητέρα μου, Αλίκη Ρουσοπούλου, ήταν καθηγήτρια γαλλικής λογοτεχνίας. Μεγάλωσα σε ένα στοργικό σπίτι, σε ένα προάστιο των Αθηνών, στο Χολαργό, πολύ διαφορετικό από το σημερινό Χολαργό. Και κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μου, οι γονείς μου με δίδαξαν να διαβάζω και να θαυμάζω την κλασική φιλολογία. Κλασική συγγραφή στην οικογένειά μας δεν ήταν μόνο οι αρχαίοι Έλληνες και οι Λατίνοι, αλλά ήταν ακόμα και οι συγγραφές και οι ποιητές της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας και της Ρωσίας. Ένας τριβερός κύκλος από συγγενείς είχε δημιουργήσει μια ομάδα η οποία με βοήθησε στα πρώτα χρόνια. Ανάμεσα σε αυτούς, μερικοί που τους ξέρετε καλά. Η πρώην ξεναγός της Ελλάδος, που τιμήθηκε το 1987 από την Ακαδημία Αθηνών, η κυρία Μαρίκα Βελουδίου. Και θυμάμαι πολύ καλά ότι στις 30 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο ερχόμαστε η Θεία η Μαρίκα και εγώ και καθόμαστε κάπου εκεί ή κάπου εκεί και παρακολουθήσαμε την πανηγυρική συνεδρία της Ακαδημίας, όπου εδίδονται όλα τα βραβεία. Και για μένα ήταν η μεγάλη μου χαρά. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα ξαναγύριζα σε αυτή τη θέση. Μαζί με αυτήν, η πολιτικός και δικηγόρος Αγνή Ρουσοπούλου, η πασίγνωστη χρονογράφος πολυξένη Ματέ Ρουσοπούλου και η Λέκτρα Ιακωβίδου, η μητέρα του πολύ αγαπημένου εξαδέλφου Σπύρου Ιακωβίδη, ακαδημαϊκού και πρώην συναδέλφου σας και προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών το 2008, που τον χάσαμε τόσο αναπάντηχα προ 17 μηνών. Όταν ήμουν μικρός στο γυμνάσιο, ήμουν σίγουρος ότι θα ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Και ο λόγος ήταν πολύ απλός. Ο προπάπος μου, ο εκμητρός προπάπος μου, ήταν ο Αθανάσιος Ρουσόπουλος. Μακεδόν, από το Βοκατσικό Καστοριάς, γεννηθείς το 1823 και αποθανόν το 1898,
καθηγητής της αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέσα στο σπίτι αν πάντα τη μεγάλη αγάπη για την οικογένεια Ρουσοπούλου. Έφυγε στη Γερμανία, εσπούδασε στη Χάιντελβέργη, επέστρεψε στην Ελλάδα, είχε 8 παιδιά. Εγώ είμαι ο εγγονός του τελευταίου, του Πέτρου Ρουσοπούλου, ο οποίος ήταν καθηγητής χημίας στην Εμπορική και Βιομηχανική Ακαδημία. Είχε τελειώσει το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο της Γοτίνγκης με την υποπτία του Ότο Βάλαχ, ο οποίος πήρε το Nobel Prize. Τα λέω όλα αυτά όχι για να περιαυτολογήσω, αλλά για να σας πω ότι μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που η αρχαιολογία και η χημεία ήταν το είναι μου. Έτσι είχαμε μάθει. Έτσι μας έμαθε η μητέρα μου να σκεφτόμαστε συνέχεια για το μέλλον. Τελικά επεκράτησε η χημεία. Θυμάμαι τη μητέρα μου, η οποία είχε πει «Η αρχαιολογία, οι εξκαφές δεν έχουν πολλά λεφτά». Και γι' αυτό στο Ακαδημαϊκό του 1966 έβαλα τη χημική μηχανική πρώτη. Έτσι μπήκα στο Τμήμα των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μεσοβίου Πολυτεχνείου το Σεπτέμβριο του 1966. Εκείνη την εποχή το πιο σπουδαίο τμήμα στην Ελλάδα. Σαν σπουδαστές του MEP, τα μέσα και τα τέλη της δεκαετίας του 60, του 1960, είμαστε όλοι γοητευμένοι με τις νέες μαθηματικές τεχνικές, με προηγμένες σπουδές στα φαινόμενα μεταφοράς και στη χημική μηχανική αντιδράσεων και στη μοντελοποίηση. Τα μαθήματα διδάσκονται από μια νέα ομάδα καθηγητών που είχαν έρθει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη τη δεκαετία εκείνη και οι οποίοι ήθελαν να μας μάθουν. Πραγματικά να μας μάθουν. Παίρνουν πάρα πολύ χρόνο μαζί μας και θέλω να εκφράσω τις δημόσιες ευχαριστίες μου για όλους τους καθηγητές μας και ιδιαίτερα για τους που δεν είναι μαζί μας πια, τους κυρίους Νικόλαο Κουμούτσο, Ιωάννη Μαραγκόζη και Θεόδωρος Κουλικίδη και τους επίσης αργότερα ακαδημαϊκούς Παύλο Σακελαρίδη και Γεώργιο Παρισάκη. Εκφράζω τη μεγάλη μας λύπη και τιμή για τον Ιωάννη Μαραγκόζη που μας έφυγε προς 40 ημερών. Αύριο είναι το μνημόσυνό του. Οι εποχές τότε ήταν εποχές σπουδών και καινούριων ιδεών. Δεν θα ξετάξω ποτέ τον ακαδημαϊκό κύριο Πάνο Λιγομενίδη, που ήταν τότε στο Πανεπιστήμιο του Maryland και ήλθε τότε, στην άνοιξη του 1970, νομίζω, να μας διδάξει σε 2-3 σεμινάρια για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη σημασία τους. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη σημασία. Κανένας άλλος δεν είχε διδάξει κάτι τέτοιο την εποχή εκείνη. Όταν ήρθε η ώρα για μένα να έρθω να πάω στις Ηνωμένες Πολιτείες για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, είχα το σθένος, την τόλμη θα έλεγα, να παρεκκλίνω από τα μαθηματικά που όλοι οι άλλοι Έλληνες ήξεραν τόσα καλά την εποχή εκείνη και να κάνω κάτι εντελώς διαφορετικό. Και αυτό ήταν η βιωτρική μηχανική. Γιατί? Το Δεκέμβριο του 1967 καθόμουν δίπλα στο ραδιόφωνο, δεν υπήρχε τηλεόραση στο σπίτι, και άκουγα το ΕΙΡΤ, νομίζω το πρώτο πρόγραμμα, και άκουσα ότι Κριστιάν Μπαρνάρντ έκανε την πρώτη μεταμόσχευση της καρδιάς στο Grote Sur, στην Νότια Αφρική. Και μου έκανε κατάπληξη. Μεταμόσχευση καρδιάς, είναι δυνατόν να γίνει τέτοιο πράγμα? Αν γίνεται κάτι τέτοιο, χρειάζεται και η μηχανική. Δεν είχα ιδέα του πώς γίνεται η μεταμόσχευση της καρδιάς. Αλλά κατάλαβα ότι η μηχανική κάτι είχε να παίξει, κάποιο ρόλο είχε να παίξει με αυτό. Και έτσι άρχισα να διαβάζω. Πήγαινα στη Βρετανική Βιβλιοθήκη και σιγά σιγά άρχισα να πιστεύω ότι έπρεπε να κάνω διδακτορικό σε βιοιατρική μηχανική. Το οποίο μπορεί να σας πει ο συνάδελφος ακαδημαϊκός και ο Κώστας Βαγενάς πόσο δύσκολο ήταν την εποχή εκείνη. Διότι όλοι μας πηγαίναμε στην Αμερική για να κάνουμε μαθηματικά. Εν πάση περιπτώσει, ήμουν τυχερός στην εποχή εκείνη, διότι πηγαίνοντας στο Cambridge, στο MIT, στο τεχνολογικό της Μασαχουσέτης, έπεσα στα χέρια ενός μεγάλου φιλέλληνα. Θυμάμαι ότι όταν πρώτο μπήκα στο γραφείο του, άρχισε να μου φωνάζει «Μίνινάι δε θεά, Ηλιάδιο Αθηνείο», εκτός που το έλεγε με εράσμια προφορά, διότι το είχε μάθει στο Harvard. Αυτός είναι ο Ed Merrill, είναι ακόμα μαζί μας, σε ηλικία 91 ετών, και είναι μέλος της Ακαδημίας Ιατρικής, της Ακαδημίας Μηχανικής και της Αμερικανικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών, του American Academy and Arts of Sciences. Ο ΕΔ και άλλοι καθηγητές στην ίδια εποχή μας ενστάλλαξε την ιδέα ότι οι αρχές της μηχανικής και της φυσιολογίας θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε θέματα ιατρικής. Γιατί την εποχή εκείνη διάφοροι επιστήμονες, ιδίως ιατροί, περνούσαν τον ποταμό Charles από το Harvard, από το Harvard Medical School και ερχόντουσαν στο MIT και παρουσιαζόντουσαν στους διάφορους μηχανικούς και τους λέγανε «Έχω αυτό το πρόβλημα με το αίμα».
Δεν καταλαβαίνω τη ρολογία του αίματος. Το αίμα πίζει. Μπορείτε να μου πείτε πώς θα το λύσω το πρόβλημα? Και καθόντουσαν μαζί οι γιατροί και οι μηχανικοί να λύσουν κάποιο πρόβλημα. Και ο Ed Merrill ήταν ένας από αυτούς. Είχα επίσης την ίδια εποχή να είμαι σε μια τάξη σπουδαστών που κάνανε διδακτορικό που είχε τεράστιες μορφές. Ένας από αυτούς είναι ο Bob Langer, τον οποίο πολλοί από εσάς το ξέρετε, είναι συμμαθητής μου. Μάλιστα, έχουμε γεννηθεί 4 μέρες διαφορά. 25 Αυγούστου, 29 Αυγούστου και είναι ο καλύτερος μου φίλος, μέλος όλων των Ακαδημιών των Ηνωμένων Πολιτειών και φυσικά το Japan Prize και πολλά άλλα. Ο David Torell από το Caltech και αυτός το ίδιο. Και ο Michael Sefton από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, μεγάλη μορφή. Τι θέλω να σας δείξω με αυτό ήταν ότι βρεθήκαμε όλοι μαζί και αναπτυχθήκαμε όλοι μαζί. Μία παρέα η οποία με τους καθηγητές μας συγχρόνως είχαμε αυτή τη μεγάλη αγάπη για την έρευνα. Όχι όμως μόνο για την έρευνα. Ο Ed Merrill και άλλοι μας έμαθαν από τότε ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι μόνο για μας. Γιατί κυρίες και κύριοι, στη βιοιατρική μηχανική δεν υπάρχουν 1000 δημοσιεύσεις και 200 papers. Στην χημική μηχανική δεν υπάρχουν 30 βιβλία. Δεν μας ενδιαφέρει πόσες ετεροαναφορές έχουμε. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι σώζουμε ανθρώπους. Ότι αυτά που κάνουν έχουν εφαρμογές, αν είναι φυσικά επιτυχή, έχουν εφαρμογές. Και αυτό μπήκε στο μυαλό μας από την πρώτη μέρα. Πρέπει να βοηθήσουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε για τα καλύτερα υλικά. Μην ξεχνάτε ότι προς 45 ετών η αιμοδιάλυση με τα τεχνικά νεφρά δεν υπήρχε όπως είναι σήμερα. Υπήρχαν πολλοί πράγματα. Φακή επαφής, μαλακή φακή επαφής δεν υπήρχαν την εποχή εκείνη. Δηλαδή υπάρχουν τεράστιες διαφορές στην περιοχή αυτή. Εγώ είμαι τυχερός μαζί με άλλους να έχουμε την ίδια εποχή στο Πανεπιστήμιο και τον Πολ Φλόρι, ο οποίος είναι νομπελίστας το 1974. Ο Πολ δεν ήταν ένας εξαιρετικός διδάσκαλος, ήταν καταπληκτικός ερευνητής. Και να ζεις με τον Πολ Φλόρι δίπλα σου, ο οποίος κάθε μέρα να σε κοιτάει και να σου λέει για τα θέματα των πυγμάτων, για τα θέματα των δικτύων, ότι πρέπει να αλλάξεις την θεωρία σου, πρέπει να την κάνεις έτσι, γιατί ξέχασες αυτό, ξέχασες εκείνο. Ήταν κάτι το τρομακτικό. Μα εισβόθησε πάρα πολύ στις θέσεις μας. Επέστρεψα στην Ελλάδα στο ΚΕΘΑ, το χάρηκα πολύ και μάλιστα πολύ λίγοι ξέρουν ότι το ΚΕΘΑ είναι ο λόγος για τον οποίο άρχισα να εργάζομαι στα θέματα διαχείρισης φαρμάκων. Γιατί όντας το ΚΕΘΑ, και ελπίζω να μην παρουσιάζω πρόβλημα μετά από 40 χρόνια, μας έστειλαν στον ναύσταθμο να δούμε γιατί στα καράβια τα πολεμικά είχαμε προβλήματα με τα στρίδια που κολλούσαν στα καράβια. Και βρήκαμε τις πρώτες βαφές, οι οποίες είχαν μέσα ειδικά υλικά, τα οποία δεν άφηναν στα στρίδια να κολλήσουν πάνω τους. Λέγονται στα αγγλικά molluscicides. Δεν δημοσιεύσαμε ποτέ καμία εργασία φυσικά στα θέματα αυτά, διότι ήταν θέματα εντελώς του κράτους, αλλά ήταν η πρώτη φορά που έμαθα για αποδέσμευση φαρμάκων. Ξεκίνησα ανεξάρτητος ερευνητής το 1976 και αυτές ήταν υπέροχες ημέρες. Χρηματοδότηση από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών, το NIH, ήταν άφθονη. Απλώς δεν έχεις μια καλή ιδέα και θα σου δίναν τα λεφτά. Θα είμαι πάντα ευγνώμων σε όσους επέτρεψαν σε ένα νεαρό μηχανικό από την Ελλάδα, σαν και εμένα, να ασχοληθώ με σημαντικά ιατρικά προβλήματα και να κάνω έρευνα που είχε ένα αντίκτυπο στον τομέα. Για να τα πούμε όλα κανονικά, προσπάθησα να επιστρέψω στην Ελλάδα το 1978 στο Πολυτεχνείο, δεν εξελέγει. Εξελέγει ο κύριος Γιάννης Γιαννάς, εξαιρετικός ερευνητής, μεγάλη μορφή. Την εποχή εκείνη είχε κάνει το τεχνητό δέρμα και πολύ καλός φίλος και παλαιός μου καθηγητής μάλιστα. Και μεταξύ των υποψηφίων που δεν εξελέγησαν ήταν ο κύριος Νίκος Χατζηχριστίδης, ο οποίος υποθέτω ότι είναι κάπου στο ακροατήριο σήμερα το βράδυ, μεγάλη μορφή των πολυμερών στον κόσμο. Με μεγάλα βραβεία και ο κύριος Αναστάσιος Ντόντος που τον χάσαμε δυστυχώς από την Πάτρα, μεγάλη μορφή στα πολυμερή. Εν πάση περιπτώσει, όταν άρχισα ανεξάρτητη καριέρα στο Πανεπιστήμιο Περντίου το 1976, ήξερα ότι ήθελα να κάνω κάτι στην περιοχή της βιοιατρικής μηχανικής, αλλά δεν ήξερα ακριβώς τι. Και το 1977 βρέθηκα με τον παλαιό μου συνάδελφο Bob Langer, κάπου στη Βοστόνη ένα βράδυ, σε ένα
σε ένα ντελικατέσεν, αν ξέρετε τι είναι αυτά. Και πιάσαμε μια συζήτηση και ήταν οι νεαροί που είχαν τη μεγάλη αγάπη. Θα λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου. Μα δεν μπορούμε, Μπαμπ, δεν υπάρχουν τόσο μεγάλα. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια. Έχουμε την μαθηματικά, τη μοντελοποίηση, ιδέες για πολυμερή, ιδέες για βιολογία. Έχουμε πάρει μαθήματα στην ιατρική. Γιατί να μην το κάνουμε? Και το αποτέλεσμα είναι ότι ξεκινήσαμε μια δουλειά να σώσουμε τον κόσμο, όπως λέω. Το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς ήταν να ξεκινήσουμε μεγάλα προγράμματα. Και θέλω να σας δείξω το πρώτο πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα από τα παλαιότερα προγράμματα, το ανέφερε και ο κύριος Φωκάς. Να φτιάξουμε καινούργιες χορδές, φωνητικές χορδές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από επιληψία και άλλους λόγους τους κόβεται η χορδή ή έχουν προβλήματα απλασίας κτλ. Παρακαλώ, δεν θέλω κανέναν να μου λιποθυμήσει σήμερα. Θα πω μερικές λέξεις που είναι λίγο παράξενες, αλλά να είστε μαζί μου, είναι εύκολες λέξεις. Και μπήκαμε μέσα και φτιάξαμε κάτι ειδικά διαλύματα, τα οποία είχαν ένα παράξενο χαρακτηριστικό. Μπορούσαμε να τα βάλουμε με ένεση μέσα εκεί που υπήρχε η φωνητική χορδή και μέσα σε λίγα λεφτά αυτά τα διαλύματα γινόντουσαν στερεά. Και μπορούσε ο οτοριναλλαγγολόγος και εμείς συγχρόνως να κατορθώσουμε να φτιάξουμε τη χορδή σε τέτοιο τρόπο, ώστε να πάλετε κατά ένα ορισμένο τρόπο. Μάλιστα, πολλοί ξέρετε από μένα ότι η μεγάλη μου αγάπη έξω από τις επιστήμες είναι η όπερα. Και πολλοί μου λέγανε την εποχή εκείνη, κατόρθωσες να πάρεις μία σοπράνο και να την κάνεις βαρύτονο. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η δουλειά συνεχίστηκε για την δεκαετία του 80 και 90 και είχαμε περίπου 35.000 ασθενείς οι οποίοι χρησιμοποίησαν αυτά τα υλικά. Την ίδια εποχή αρχίσαμε να εργαζόμαστε σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα για μένα, το οποίο είναι το θέμα των χόνδρων. Την εποχή εκείνη οι χόνδροι δεν φτιαχνόντουσαν όπως φτιάχνονται σήμερα και θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα σε λιγάκι, αλλά γίνεται μια αντικατάσταση του αρθρικού χόνδρου, cartilage στα αγγλικά, με ειδικά συστήματα φτιαγμένα από πολυβινυλική αλκοόλη, όπως σας δείχνω σε αυτή τη διαφάνεια, τα οποία μπαίναν ακριβώς εκεί που υπήρχε ο χόνδρος, μεταξύ των δύο οστέων και έμεναν εκεί πέρα με πολύ κανονικές μηχανικές ιδιότητες. Πραγματικά πολύ μεγάλα, πολύ καλά αποτελέσματα. Μία άλλη ιδέα ήταν η ιδέα να φτιάξουμε τους πρώτους φακούς επαφής, οι οποίοι είχαν μεγάλη διαπερατότητα σε οξυγόνο. Αυτό ήταν κάπως δύσκολο θέμα, διότι η φακή επαφής στην εποχή εκείνη ήταν μόνο μαλακή φακή επαφής. Και εμείς φτιάξαμε σκληρούς φακούς επαφής που να έχουν τη δυνατότητα να αφήνουν το οξυγόνο να περνάει. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί δεν παθαίνετε υποξία στα μάτια σας, διότι το οξυγόνο περνάει και έχετε πραγματικά μία μεγάλη ποσότητα οξυγόνου στο μάτι. Το ίδιο πράγμα κάναμε με την εταιρεία Alcon Labs, η οποία ήταν μια εταιρεία της Nestlé και μετά έγινε εταιρεία της Novartis, της Ibavision, για να φτιάξουμε τους πρώτους φακούς, για ενδοφθάλμιους φακούς για καταράκτη. Και τους φακούς τους ξέρετε, είναι η Acryl Solve. Και θέλω να σας πω κάτι, το οποίο για μένα είχε μεγάλη σημασία. Τα πρώτα αποτελέσματα όπου οι φακοί μπήκαν σε ασθενείς. Και δεν θέλω να σας εξηγήσω πώς μπαίνουν σε ασθενείς, γιατί ξέρω ότι θα λιποθυμήσει κάποιος. Okay. Απλώς θα σας πω, είναι ένα ορόδοτο σύστημα όπου ο φακός μπαίνει μέσα στο μάτι σε ένα πολύ μικρό πούρο, θα έλεγα, αλλά πάρα πολύ μικρό. Και ανοίγει και κάθεται στη θέση αυτή, φτιαγμένος όλος να έχει τις κατάλληλες ιδιότητες. Ήταν την πρώτη ή δεύτερη φορά που είχαν πάρει ασθενείς, τους πήραν, κάναν την εγχείρηση. Τους στείλαν στο σπίτι τους, μετά από δύο μέρες ήρθαν. Είχαμε προσκληθεί κι εμείς. Και καθόμαστε στο πίσω μέρος ενός δωματίου, που ήταν το μισό από αυτό, και ήταν μια κυρία 70-72 ετών, της βγάλαν τον επίδεσμο και άρχισε να φωνάζει. Βλέπω, ξαναβλέπω. Γιατί πολλοί από αυτούς τους ασθενείς, όταν πάρουν τους καινούριους φακούς, μπορούν να δουν κανονικά πλέον. Δεν χρειάζονται καν γυαλιά. Πολλοί, όχι όλοι. Και της είπαν, κάπου εκεί στο βάθος είναι και ο εφευρέτης. Και ήρθε προς εμένα και μου έπιασε τα χέρια. Και μου είπε, παιδάκι μου, τι μου έκανες? Μου έδωσε τη ζωή μου πίσω. Με αυτά που έκανες, μπορώ να ξαναδώ. Θα δω τα εγγόνια μου που δεν τα είχα δει. Θα ζήσω μερικά χρόνια ακόμα. Και εκείνη τη στιγμή κατάλαβα. Γιατί τα κάνουμε ό,τι κάνουμε? Δεν τα κάνουμε για τις δημοσίευσεις, ούτε για τα βραβεία.
Δεν τα κάνουμε για τις ακαδημίες. Τα κάνουμε γιατί σώζουμε κόσμο. Εγείεσα στο σπίτι και έκλαιγα. Και μάλιστα ήμουν ανιόπαντρος με την γυναίκα μου, τη Λίζα. Και καθίσαμε και το συζητήσαμε εκείνο το βράδυ. Και η Λίζα έχει και εκείνες τις ίδιες ιδέες που έχω και εγώ. Έτσι πρέπει να συνεχιστεί η περιοχή μας. Έτσι πρέπει να ζήσουμε, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε τον κόσμο. Μία άλλη περιοχή ήταν η περιοχή των δυσπουδής νέων μην θρομβογόνων βιοϊλικών και νέων τεχνητών μεμβρανών. Με βλέπετε σε μια παλιά φωτογραφία όταν κάναμε τις πρώτες σπουδές στα θέματα των τεχνητών νεφρών. Και συγχρόνως μπορέσαμε να κάνουμε και μία ανάλυση, πάρα πολύ βασική ανάλυση, της θεωρίας της διάχυσης μέσα στα τα συστήματα. Και η θεωρία Πέπας Ράινχαρτ ήταν μια θεωρία η οποία για πρώτη φορά μας έδωσε να καταλάβουμε μέσα σε συστήματα υδροπήγματα, δηλαδή σε συστήματα που έχουμε μοριακές αλυσίδες οι οποίες έχουν διασταυρωθεί, πώς είναι δυνατόν να υπολογίσουμε το συντελεστή διαχύσεως. Και αν υπολογίσουμε το συντελεστή διάχυσης, μπορούμε να βρούμε πώς θα τον αλλάξουμε, να κάνουμε τη διάχυση πιο γρήγορη ή πιο σιγανή. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να φτιάξουμε νέα συστήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολλούς μήνες ή για ένα μήνα. Το 1978 αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε και άλλα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων και των προβλημάτων τα οποία είχαν σχέση με το πώς να φτιάξουμε καλύτερα υδροπήγματα και καλύτερα βιοϊλικά, βιοιατρικά υλικά. Και τότε δημοσιεύτηκε, ξεκίνησε το 1986 και το 1988, δημοσιεύτηκε το τρίτο μου βιβλίο «Υδροπήγματα στην ιατρική και μηχανική», που έγινε, και θα μου επιτρέψει ο πατέρας Νικόλαος Φίλιας που λέω την έκφραση αυτή, η βίβλος της ερευνητικής αυτής περιοχής. Έγινε το βιβλίο που διαβάζουν ακόμα αυτή τη στιγμή όλοι, που θέλουν να μάθουν για τα βασικά θέματα σε αυτό το θέμα. Όπως είπε και ο κύριος Φωκάς, την ίδια εποχή αρχίσαμε να εργαζόμαστε και σε ένα άλλο πολύ σπουδαίο θέμα, το οποίο ήταν το θέμα του πώς θα κάνουμε συστήματα τα οποία μπορούν να απελευθερώνουν ένα φάρμακο για ορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε ο ασθενής να μην χρειάζεται να παίρνει φάρμακα κάθε 2, 3, 5, 6 ώρες. Ανταυτού να υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο να χρησιμοποιείται μια φορά την ημέρα. Αν είναι δυνατόν, μια φορά την εβδομάδα. Και με έναν νεαρό μου τότε σπουδαστή για το διδακτορικό, τον Ρίτσαρντ Κορσμάγερ, που τον βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι αυτή τη στιγμή αντιπρόεδρος της εταιρείας Pfizer και είναι μέλος της Ακαδημίας Μηχανικής για μένα, κάναμε διάφορες εξισώσεις. Κάτι πολύ δύσκολες και κάτι μερικές εύκολες. Παραδόξως, η πιο εύκολη από όλες τις εξισώσεις, αυτή η εξισώση, MT over M infinity ίσον KT to the n power, αυτή η εξισώση έγινε η πιο αγαπητή εξίσωση στο θέμα και τη χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος για να κάνουν αυτή τη στιγμή εύκολα μοντελοποίηση και ανάλυση διαφόρων συστημάτων σαν γι' αυτά. Άνθρωποι, σπουδαστές σαν γι' αυτούς, είναι εκείνοι οι οποίοι με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Προετοιμαζόμενος για αυτή την ομιλία, αλλά και για μια ομιλία που είχα την περασμένη εβδομάδα. Την προπερασμένη εβδομάδα πήρα το βραβείο Τζούλιο Νάτα στην Ιταλία. Και ήταν μεγάλη. Ο Τζούλιο Νάτα, όπως ξέρετε, ήταν νομπελίστας το 1962, ήταν μεγάλη τιμή. Και εκεί μου ζήτησαν να μιλήσω στους σπουδαστές. Και είχα περίπου 600 σπουδαστές στο ακροατήριο και μάλιστα τους έκανα μια κάποια έκπληξη, τους μίλησα στα ιταλικά. Λοιπόν, στα 40 χρόνια της ανεξάρτητης επιστημονικής μου ερεύνης έχω περάσει το εργαστήριό μου 807 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές, επισκέπτες ερευνητές από 35 διαφορετικές χώρες. Και έχουμε ακόμα και μια μικρή εφημερίδα που τη στέλνουμε 2 φορές το χρόνο με νέα, με το τι κάνουν αυτοί. Πολλοί από αυτούς έχουν γίνει καθηγητές της ιατρικής, καθηγητές της βιοιατρικής και χημικής μηχανικής, πρόεδροι μεσαίων και μεγάλων εταιριών. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, 100 από αυτούς είναι διδακτορικοί σπουδαστές, ιδιαίτερα ευτυχής γιατί άνθρωποι σαν τον Ρίτσαρντ Κορσμάγερ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Σε αυτό το σημείο θα κάνω μία παρένθεση. Δεν ήταν μόνο ο Ρίτσαρντ Κορσμάγερ. Ένας άλλος νεαρός διδακτορικός ήταν ο Ντόν Μίλλερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει δουλειά στην χημική βιομηχανία, διότι είχε εργαστεί σε θέμα βιοιατρικής μηχανικής και μου είπε, επέστρεψε κλαίγοντας,
Τι θα κάνω? Έκανα λάθος να εργαστώ στη βιοιατρική μηχανική. Έπρεπε να εργαστώ στη χημική βιομηχανία για να βρω θέση. Και βρήκε θέση. Και πήγε στην American Cyanamid και από εκεί πήγε στην Wyeth και τελείωσε στην Pfizer. Και έκανε το πρώτο αντικαρκινικό φάρμακο βασισμένο σε αντισώματα, το Mylotarg. Και γι' αυτό το 2004 πήρε το μεγάλο βραβείο της Αμερικανικής Χημικής Ενώσεως που λέγεται Heroes of Chemistry, ήρωες της χημίας. Και είμαστε όλοι εκεί πέρα να τον συγχαρούμε. Και στο τέλος τον πλησίασα και του λέω, «Ντάν, θυμάσαι τι μου είχες πει προ 30 ετίας, ότι είχες κάνει λάθος? Και πού είναι η εταιρεία Άμακο, παρακαλώ πολύ, η εταιρεία που του είπε ότι είχε κάνει λάθος? Δεν υπάρχει». Και αυτή είναι η μεγάλη ικανοποίηση, ότι ο Ντάν έμεινε στο θέμα, εργάστηκε, έκανε αυτό που έκανε και αυτή τη στιγμή έχουμε καλύτερα προϊόντα στην αγορά. Μια άλλη μεγάλη μορφή ήταν ο Αντώνης Μίκος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Ράις. Με τον οποίο στην περίοδο 1983-88 στο διδακτορικό του μελετήσαμε τη θεωρία της βιοσυγκόλησης σε συγκεκριμένους ιστούς και σε συστήματα για διάφορες εφαρμογές. Ο Αντώνης Μίκος έχει γίνει τα τελευταία 25 χρόνια η πιο λαμπρή μορφή, ο μεγαλύτερος βιοιατρικός μηχανικός και επιστήμων στη μηχανική των ιστών και στην αναγεννητική ιατρική, regenerative medicine. Κυρίες και κύριοι, θα μας φτιάξει τα όργανα μας όταν τα έργανα μας δεν εργάζονται πλέον. Το κατορθώνει το κάνει παίρνοντας κύτταρα από μας. Είναι συγχρόνως μέλος της Ακαδημίας Ιατρικής και της Ακαδημίας της Μηχανικής, τον είπα, και εκδότης του μεγάλου περιοδικού Tissue Engineer και ιδιαίτερα γνωστός στον ελληνικό χώρο. Έχει πολλές σχέσεις με τους Έλληνες, στην Πάτρα ιδίως, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολυτεχνείο. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής ότι πέταξε στην Ελλάδα χθες το βράδυ. Για να είναι εδώ στην εκδήλωση και τον ευχαριστώ και δημοσίως. Συγχρόνως συμβαίνει να είναι και ο ανάδοχος της κόρης μου, η οποία είναι και εκείνη στο ακροατήριο, η οποία είναι Κατερίνη και αυτή, και σήμερα σε γεια Κατερίνη. Όπως καταλαβαίνετε, όλα έχουν έρθει μαζί την ίδια μέρα. Η καριέρα μου στη δεκαετία του 1990 μπήκε σε μια νέα περιοχή και η νέα περιοχή ήταν η περιοχή. Τι μεγάλο λάθος. Η τρίτη σπουδάστρια ήταν η Λίσσα Μπράνον. Λίσσα Μπράνον, η οποία αργότερα έγινε Λίσσα Μπράνον Πέπας, με την οποία κάναμε την καινούρια θεωρία, η οποία αναλύει ιοντικά υδροπλήγματα. Βασικά ήταν η πρώτη η οποία κατόρθωσε να κάνει συστήματα με τα οποία μπορούμε να καταλάβουμε πώς οι πολλισμένες συνθήκες του pH θα μπορέσει το σύστημα να διωγγωθεί ή να πάει να πάθει συνέρεση και το αποτέλεσμα θα είναι φυσικά ότι θα έχουμε ειδικά συστήματα βιολογικά ή υβρίδια τα οποία θα μπορούν να αντιδρούν στο pH. Και φτάνουμε τώρα στη δεκαετία του 1990, όποτε ξαφνικά τα λεγόμενα FEE ή έξυπνα πολυμερή και υδροπήγματα γίναν της μόδας, αν μπορούσα να πω την έκφραση αυτή. Αυτό είναι ένα περιοδικό της Αμερικανικής Χημικής Ένωσης, το οποίο έγραψε για πρώτη φορά για τα λεγόμενα smart gels, έξυπνα πήγματα. Δεν είναι έξυπνα, απλώς αντιδρούν στη θερμοδυναμική, στο θερμοδυναμικό του περιβάλλον. Και αντιδρούν με αύξηση του βάρους, με αύξηση του όγκου, πολλές φορές όχι σαν αποτέλεσμα του pH, όχι σαν αποτέλεσμα της θερμοκρασίας, αλλά σαν αποτέλεσμα της ύπαρξης μιας κάποιας ουσίας των οργανισμών μας. Καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Εάν δηλαδή βρίσκεστε στις αρχές διαβήτη και δεν το ξέρετε και έχει ανέλθει λιγάκι η συγκέντρωση της γλυκόζης, του σαχάρου, αυτό το σύστημα θα μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να καταλάβει ότι έχει ξεκινήσει αυτό και να αρχίσει να εκλείει ινσουλίνη. Αυτό είναι πραγματικά ένα αρχικά έξυπνο σύστημα, ένα FES σύστημα. Και αυτό έγινε πολύ σπουδαίο για μας και αρχίσαμε να εργαζόμαστε σε αυτή την περιοχή με διάφορα συστήματα, τα οποία θα ήθελα να τα επαναλάβω εδώ πέρα. Βασικά αυτά τα συστήματα έγιναν ο θρίαμβος της βιοτεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας, αυτού που λέμε σήμερα νανοιατρική. Βασικά συστήματα τα οποία είναι νέα βιοιατρικά υλικά, υπερμοριακές δομές, υβριδικά μόρια, νανοσωματίδια που αντιδρούν στο φυσιολογικό περιβάλλον, μέθοδοι ενδομοριακής αποδεσμεύσης φαρμάκων και άλλα πράγματα.
Έτσι λοιπόν μπορούμε να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για καινούρια συστήματα τα οποία θα αντιδρούν σε ορισμένες αλλαγές στον οργανισμό του ασθενούς. Πολύ μεγάλη σημασία. Και το λέω αυτό διότι πολλοί στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, ευχαρίστως μπορώ να πω λιγότερο στην Ευρώπη, όταν ακούν τη λέξη νανοτεχνολογία λένε «Α, είναι ο μόνος τρόπος για να πάρεις λεφτά για έρευνα, γι' αυτό λες τη λέξη νανοτεχνολογία, δεν είναι τίποτα καινούριο». Είναι καινούριο. Διότι όταν πας στο... όταν πηγαίνει κανείς και χρησιμοποιεί ένα νανοσωματήρια, βρίσκεται σε διαφορετικό περιβάλλον και τα αποτελέσματα είναι εντελώς διαφορετικά. Γιατί τα λέω όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί πρέπει να καταλάβετε ότι όλοι μας που εργαζόμαστε σε αυτή την περιοχή, είτε είναι ο κύριος Μίκος, εγώ ή ορισμένοι άλλοι Έλληνες που θα αναφέρω σε ορισμένα λεπτά, όλοι μας ενδιαφερόμαστε συγχρόνως για το τι γίνεται στον κόσμο. Και όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Αμερική και στην Ιαπωνία, αλλά και στην Αφρική. Και το ξέρετε πολύ καλά, τις τελευταίες εβδομάδες, ότι με τον ιό Εμπόλα καταλάβαμε επιτέλους ότι το τι γίνεται στην Αφρική μπορεί να έρθει σε όλο τον κόσμο. Επομένως, είναι υποχρέωσής μας να λύσουμε προβλήματα για τις λεγόμενες τρίτες χώρες, πρώτον διότι είναι συνάνθρωποι μας, περισσότερο από όλα τα άλλα, και δεύτερον διότι αν δεν το προσέξουμε αυτό, τα προβλήματα αυτά θα έρθουν και σε εμάς αργότερα. Αυτός είναι ένας χάρτης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος χάρτης προβλέπει ότι το έτος 2025 όλες οι περιοχές οι οποίες έχουν είτε κόκκινο είτε καφέ χρώμα θα έχουν μεγάλο πρόβλημα με το διαβήτη, με το λεγόμενο diabetes mellitus. Θα λέγαμε ότι θα φτάσουμε στο σημείο επιδημίας. Και αυτό είναι βασικά, μιλάμε για όλες τις μορφές του διαβήτη, αλλά μιλάμε φυσικά για μια τεράστια αλλαγή η οποία προέρχεται από διαφόρους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και παραγόντων που έχουν σχέση με τη δίαιτα την οποία ακολουθούμε αυτές τις ημέρες. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα? Το πρόβλημα δεν είναι μόνο να εφαρμόσουμε ιατρική, να εφαρμόσουμε μηχανική, να κάνουμε καινούργια συστήματα, να λύσουμε προβλήματα. Την ίδια στιγμή είναι πρόβλημα του να καταλάβουμε ότι εργαζόμαστε με ανθρώπους, με ασθενείς που υποφέρουν. Και δεν τα λέω αυτά τα πράγματα επειδή θέλω να σας κάνω να συγκινηθείτε σήμερα. Τα λέω γιατί τα πιστεύω. Τα λέω γιατί οι σπουδαστές μου τα πιστεύουν. Τα λέω γιατί όταν ακούσω ότι κάποιος έχει κάποιο πρόβλημα, αμέσως τρέχω. Και θα καταλάβετε γιατί τρέχω αμέσως. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ σοβαρή δουλειά στο να δίνουμε στον ασθενή φάρμακα, ιδίως θεραπευτικές πρωτεΐνες, από το στόμα. Θα μου πείτε γιατί από το στόμα. Το γράφει πολύ ωραία αυτό το η διαφάνεια, δεν θέλω να το πω σιγά σιγά. Γιατί πολλοί ασθενείς δεν τους αρέσει η ένεση. Και η ένεση έχει ορισμένες παρενέργειες. Και τους δίνουμε λοιπόν αυτά τα φάρμακα από το στόμα και έτσι μπορείτε να έχετε την ινσουλίνη, την καλσιτονίνη, την ερυθροποιητίνη, τις ιντερφερόνες. Θέλω να σας πω ορισμένα παραδείγματα. Θέλω να δείτε ένα σύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει και το οποίο είναι έτοιμο να βγει στην αγορά. Αυτή είναι το σύστημα το οποίο ανέφερε ο κύριος Φουκάς. Είναι βασισμένο στη συμπλοκοποίηση, complexation, στη συμπλοκοποίηση με δεσμούς υδρογόνου. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό το σύστημα είναι φυσικά διασταυρωμένο και έχει αυτό το πρόβλημα ότι σε ορισμένα pH είναι κλειστό και σε ορισμένα pH πιο ανοιγμένο. Παρακαλώ, παρακολουθήστε με. Το pH στον οργανισμό μας, όταν πάρουμε κάποιο χαπάκι ή κάποια καψούλα, είναι γύρω στο 1,52 εδώ. Και πηγαίνει 3, 4, 5, 6, 6 και μισό στον πυλωρό, πριν μπούμε στο έντερο. Αλλά η απορρόφηση του φαρμάκου γίνεται στο pH 6, μέσα στο έντερο. Πώς θα φτιάξει ένα σύστημα το οποίο θα περάσει το στομάχι και θα αρχίσει να χορηγεί το φάρμακο στο έντερο? Είναι εύκολο? Δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί την ίδια στιγμή έχεις διάφορες άλλες ουσίες οι οποίες μπορούν να επιδράσουν στο φάρμακο και να το διαλύσουν εντελώς. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε αυτά τα φάρμακα, τα οποία προστατεύουν τα συστήματα, τα οποία προστατεύουν το φάρμακο και αρχίζουν να το εκλείουν μόνο και να το χορηγούν
μόνο κάτω από το Μπιλωρό. Και για όσους είναι στο ακροατήριο και είναι στα πολυμερή, μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα ότι η παράμετρος ΞΥ, που την ξέρετε όλοι πολύ καλά, η παράμετρος που δείχνει το διάστημα μεταξύ δύο μοριακών αλυσίδων, πηγαίνει από 70 άγκστρεμ σε περίπου 210 άγκστρεμ. Θα μου πείτε, αυτές οι τρεις φορές αύξησης αυτής της αποστάσεως κάνει πολύ μεγάλη διαφορά, βεβαίως. Γιατί ο συντελεστής διάχυσης είναι 550 φορές πιο μεγάλος. Δηλαδή, αυξάνοντας αυτή την οποία, αν θέλετε, κατορθώνεται να στείλετε το φάρμακο πολύ πιο γρήγορα στον οργανισμό. Τα αποτελέσματα είναι κυριολεκτικά, θα το περάσω εδώ το slide, είναι κυριολεκτικά εκπληκτικά, αλλά ακόμα πρέπει να έχω μια κάποια, πρέπει να προσέχω λιγάκι πώς τα λέω, αλλά είμαι αισιόδοξος. Κοιτάξτε στα δεξιά πώς έχει πέσει η συγκέντρωση γλυκόζης σε ζώα, στα οποία έχουμε δώσει, και αυτά είναι ποντική, τους έχουμε δώσει μια μικρή καψούλα που έχει τώρα την ινσουλίνη, με τα καινούργια συστήματα που έχουμε φτιάξει, και περνάνε μέσα στο αίμα και κατεβάζουν τη συγκέντρωση της γλυκόζης. Και αν η χημική μηχανική στο ακροατήριο, ίσως και η χημική θα λένε, α, πολύ ωραία αποτελέσματα. Η φαρμακοποίηση στο ακροατήριο θα λένε, πες μας για την ινσουλίνη. Δεν είναι αρκετό αυτό. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα της ινσουλίνης αριστερά. Η ινσουλίνη στα πρώτα 20 λεπτά είναι μέσα στο αίμα και είναι κανονική ινσουλίνη. Αυτό είναι το μεγάλο ενδιαφέρον. Κατορθώνουμε να βάλουμε με ένα θέμα που το παίρνουμε από το στόμα, να βάλουμε κάτι στο, να το περάσουμε στο αίμα. Και με μεγάλη βιοδιαθεσιμότητα. Δηλαδή με μεγάλη δυνατότητα να περάσει το περισσότερο αυτό στο αίμα. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μια σειρά από προγράμματα, όπως είπε και ο κύριος Φωκάς, ο ακαδημαϊκός κύριος Φωκάς, για την καλσιτονίνη, για στεοπόρωση, για ορμόνες, για διάφορες τύπους ορμόνες, για παράγοντα 8 και 9. Πολύ μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω αν ξέρετε, παιδιά που έχουν αιμοφιλία, η γυναίκα μου και εγώ προσπαθούμε, η Λίσα Μπράνο Πέπας, και εγώ προσπαθούμε να κάνουμε καινούργια συστήματα που τα παιδιά αυτά να μην χρειάζονται να πάρουν ένεση. Ή άμα κάνουν μια ένεση, να την κάνουν μόνο μια φορά τις δύο εβδομάδες. Τον υπόλοιπο χρόνο να παίρνουν κάτι από το στόμα. Πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι για τους γονείς. Έχετε δει τις μητέρες των παιδιών αυτών που λένε, εγώ φταίω. Το γονίδιο πέρασε στο γιο μου από μένα. Εγώ φταίω και όλη τους τη ζωή, όλη τους τη ζωή υποφέρουν γι' αυτό. Ποιος σας τα είπε αυτά τα πράγματα? Δεν τα μάθαμε στα πολυτεχνία, δεν τα μάθαμε στα πανεπιστήμια. Δεν ξέρω αν τα λέει η ιατρική, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να γίνουμε και εμείς ασθενείς για να καταλάβουμε το τι γίνεται στην περιοχή μας. Γιατί έχω αυτή τη μανία? Γιατί βρέθηκα κι εγώ ασθενής. Από σοβαρή ασθένεια. Και ξαφνικά δεν ήμουνα πλέον ο ερευνητής, ήμουνα ο ερευνητής και ο ασθενής. Το Δεκέμβριο του 1992 άρχισα να βλέπω πράγματα διπλά. Είμαστε νιώπαντροι, 4 χρόνια με τη γυναίκα μου, δεν είχαμε παιδιά. Και μετά από ορισμένες ημέρες πήγαμε στους γιατρούς και τα λοιπά και η διάγνωση ήρθε σκλήρυση κατά πλάκας. Σκλήρυση κατά πλάκας. Το πρώτο πράγμα που κάνεις, το γυρίζεις στο σπίτι του το βράδυ, αρχίζεις και κλαις. Γιατί μου συνέβη εμένα αυτό? Ο Θεός. Τι μου έκανε ο Θεός? Γιατί? Είμαι 44 ετών. Μόλις έχω παντρευτεί. Η γυναίκα μου είναι 30. Τι έφταιγε? Ξαφνικά γίνεσαι ο ασθενής. Ξεχνάς ότι είσαι ο ερευνητής. Και αρχίζεις να σκέφτεσαι. Τι ακριβώς είναι η σκλήρυση κατά πλάκας? Βασικά, τα νεύρα μας έχουν μία μυελίνη, μία ουσία, η οποία καλύπτει το εξωτερικό μέρος του νεύρου και η οποία, για λόγους που δεν τους έχουμε καταλάβει ακόμα πολύ καλά, ο οργανισμός έχει τη δυνατότητα να επιδράσει πάνω σε αυτή τη μυελίνη και να χαλάσει κάποια από τη μυελίνη. Τα λέω πολύ απλοϊκά τώρα και απολογούμε στους συναδέλφους ιατρούς, αλλά θέλω να το καταλάβουν όλοι, και ξαφνικά εμφανίζονται πλάκες. Στα αγγλικά λέγεται lesions. Και φυσικά στην ιατρική μαθαίνουμε από πολύ μικρή ότι άμα δεις αυτές τις πλάκες, σημαίνει ότι τις δεις με MRI, έχεις αμέσως περίπτωση σκλήρυσης κατά πλάκας.
εμφανίζονται περισσότερο στο κεντρικό νευρολογικό σύστημα. Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε. Δόξα τω Θεώ, την εποχή εκείνη η εταιρεία Biogen είχε φτιάξει το πρώτο προϊόν που ήταν Interferon V. Interferon V. Έχετε πάρει ποτέ Interferon V, δίδεται. Δίδεται με ενδομυϊκές ενέσεις. Μια ένεση τόσο μεγάλη, εδώ, στα πόδια μου αριστερά και δεξιά και μπροστά στα πόδια. 6 θέσεις. Αυτές τις 2 θέσεις δεν την έκανα ποτέ την ένεση. Γιατί? Γιατί φοβόμουν ότι θα χτυπούσα. Θα χτυπούσα με την ένεση, θα χτυπούσα το κόκαλο και θα έσπαγε η ένεση μέσα μου. Χαμογελάστε. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ξαφνικά δεν είμαι πια ερευνητής, είμαι ασθενής. Και ξεκινάμε να παίρνουμε την Interferone και την επόμενη ημέρα η συγκέντρωση της Interferone είναι πολύ μεγάλη, δεν αισθάνεσαι καλά, θέλει να είσαι στο κρεβάτι κτλ. Και πας στις εταιρείες, στην Biogen και τους λες, μα δεν είναι λύση αυτή και σου λένε, αυτή είναι η απάντηση που έχουμε. Είναι σωστή η απάντηση. Δεν υπάρχει καμία καλύτερη λύση. Με συγχωρείτε, όλη μου τη ζωή θα πρέπει εγώ να παίρνω αυτές τις ενδομυϊκές ενέσεις. Και ξέρετε, ξεκινάτε να τις κάνετε τις ενδομυϊκές ενέσεις. Μπορείτε να τις κάνετε σε μήλα και σε πορτοκάλια, χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά τη στιγμή που πάτε να τις κάνετε στον εαυτό σας, εγώ τουλάχιστον δεν μπορούσα να την κάνω. Οπότε η γυναίκα μου την έκανε την ένεση. Προσπαθήστε να πάτε στην Ευρώπη και έρχεστε μαζί σας μια από αυτές τις ενέσεις. Πηγαίνετε παρακαλώ σε αερονοσυνοδούς και πέστε, με συγχωρείτε, μπορείτε να τη βάλετε στο ψυγείο. Δεν θα τη χρησιμοποιήσω για τον πιλότο. Όχι, για μένα είναι. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν θέλω να χαλάσω το θέμα σήμερα το βράδυ και να το κάνω μη επιστημονικό. Η πραγματικότητα είναι, κατάλαβα ότι χρειαζόταν κάτι καινούριο. Και πήρα την τεχνολογία που βλέπετε εδώ και άρχισα να την εφαρμόζω στην Interferon V. Να φτιάξω καινούργια συστήματα τα οποία να μην χρησιμοποιείται πλέον η ένεση, να χρησιμοποιείται η Interferon V υπό τη μορφή κάποιου συστήματος, κάποιου σκευάσματος, το οποίο θα ήταν ένα χαπάκι ή μία καψούλα. Και τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Αυτά είναι αποτελέσματα της εταιρείας Toray. Δεν χρειάζεται να κοιτάξετε πολλά πράγματα. Εσείς που καταλαβαίνετε καλύτερα τις διάφορες συγκεντρώσεις συναρτήσεις του χρόνου, κοιτάξτε την τελευταία και θα δείτε ότι η Interferone μετά από μια ώρα βρίσκεται ήδη μέσα στο ζώο και η βιοδιαθεσιμότητα δεν είναι πολύ μεγάλη. Είναι της τάξης το 15%. Η εταιρεία τώρα είναι η εταιρεία Ιαπωνική, η οποία μου κάνει κατάπληξη οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να το βγάλουν αυτό το προϊόν στην αγορά, έστω και αν μόνο 15% της Interferones είναι στον οργανισμό. Δεν σας αφήσω να σκεφτώ τι έγινε με μένα. Πολλοί από εσάς, οι συμμαθητές μου από το Πολυτεχνείο, το ξέρουν. Το 2004, 12 χρόνια αφού έγινε η διάγνωση της σκλήρωσης κατά πλάκας, ανακαλύπτω ότι είχαν κάνει ένα λάθος. Και ότι δεν είχα σκλήρωση κατά πλάκας. Δόξα τω Θεώ. Είχα κάποια άλλη ασθένεια, η οποία μπορεί να κοντρολαριστεί, να ελεγχθεί με δίαιτα. Και σταμάτησα να παίρνω Interferone και έγινα πιο ευγενής και πιο ευχάριστος, γιατί η Interferone μεταξύ των άλλων έχει προβλήματα και ψυχολογικά προβλήματα κτλ. Αυτό είναι το οποίο σας αφήνω για παράδειγμα σήμερα, να εργαστούμε όλοι για να κάνουμε τους ανθρώπους να ζουν καλύτερα. Οι ασθενείς πρέπει να έχουν μια ζωή ίδιοι. Και οι λύσεις τις οποίες έχουμε δεν είναι απλές λύσεις του να κάνει μια ένεση. Υπάρχουν τρόποι να κάνουμε κάτι καλύτερο. Για όσους ενδιαφέρονται, δεν μήνυσα κανέναν. Στην Αμερική, όταν δίνω αυτή την ομιλία, μου λένε αμέσως, μήνυσες κάποιον, έκανες μήνυση. Μήνυση δεν χρειαζόταν. Και μεταξύ μας, και το ξέρει ο πατέρας Νικόλαος Φίλιας, νομίζω ότι ήταν κάποιος λόγος που έγινε αυτό. Πολλές φορές διάβασα τον Ιώβ για να δω τι σήμαινε για μένα και για τον τρόπο που έκανα τη ζωή μου. Ένα άλλο θέμα που είναι πολύ σπουδαίο και τελειώνω την ομιλία μου είναι η χορήγηση siRNA. Πολλοί από αυτούς έχετε ακούσει για τα λεγόμενα siRNA. Δεν ξέρω πώς είναι ο ελληνικός. Μου είπαν ότι είναι ακριβώς το ίδιο στα ελληνικά. Βασικά για τη νόσο του Crohn, για κολίτιδα και για κοιλιοκάκι. Celiac disease στα αγγλικά. Το πρόβλημα με την
με την siRNA, ότι πρέπει να έχουμε κάποιο θέμα, κάποιο σύστημα, το οποίο μπορεί να περάσει από το στομάχι και να αρχίσει να πηγαίνει στα κύτταρα, μέσα στα κύτταρα και να εργάζεται μέσα στα κύτταρα. Πολλοί από αυτούς ξέρετε ότι η δουλειά αυτή ξεκίνησε με τον Fire και Mello της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης, στο Worcester, οι οποίοι πήραν και το Nobel Prize προδεκαετίας, το βραβείο Nobel γι' αυτό. Έχουμε ασχοληθεί πάνω σε αυτό το θέμα πάρα πολύ και θα σας δώσω ένα αποτέλεσμα. Έχουμε αρκετές ευρεσιτεχνίες. Ένα αποτέλεσμα που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε νανοσωματίδια, όπως βλέπετε, τα οποία μπορούν να περάσουν μέσα στο κύτταρο, φτάνουν μέχρι τα κύτταρα, περνάνε μέσα στο κύτταρο και αποδεσμένουν το φάρμακο μέσα στο κύτταρο τώρα. Και αυτά είναι καταϊονικά συστήματα. Πολύ μεγάλη σημασία πραγματικά σε εφαρμογές, διάφορες εφαρμογές. Μια άλλη εφαρμογή είναι η εφαρμογή των θεραγνωστικών συστημάτων. Στα αγγλικά λέμε theranostic, ξεχνάμε το γάμα. Θεραγνωστικών συστημάτων. Συστήματα τα οποία περιέχουν σωματίδια, τα οποία φέρουν μαζί τους ένα ειδικό biomarker, βιοδείκτη, ο οποίος μπορεί να ανακαλύψει πού ακριβώς έχει ξεκινήσει μια ασθένεια και να αρχίσει να εκλείει την ίδια στιγμή ένα φάρμακο. Μπορείτε να φανταστείτε, θα σας πω κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα, αλλά κάτι το οποίο προσπαθούμε. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο σπουδαίο θα ήταν να ανακαλύψουμε στις αρχές της κλήρησης κατά πλάκας, πριν γίνει το MRI, ότι η κλήρηση κατά πλάκας έχει ξεκινήσει, μετρώντας την οστεοποντίνη, τη μικρή αύξηση της οστεοποντίνης και στέλνοντας ένα μήνυμα στο γιατρό ότι έχει αυξηθεί η οστεοποντίνη. Αυτά είναι συστήματα που αυτή τη στιγμή θεωρούνται πραγματικά φαντασία, αλλά δεν είναι πολύ φαντασία. Είναι συστήματα στα οποία έχουμε μια ελεγχόμενη, κωδικοποιημένη πληροφοριακή μέθοδο με την οποία μπορούμε να πληροφορήσουμε τον γιατρό ότι κάτι έχει συμβεί στον ασθενή. Ένα τελευταίο σύστημα, και συνήθως δεν δίνω ομιλίες ιατρικές ή μηχανικές με εφημερίδες, αλλά αυτό εδώ είναι κάτι που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Βήμα Science και γι' αυτό ήθελα να το δείτε. Είναι ένα σύστημα με το οποίο κατορθώνουμε να ανακαλύψουμε πολύ νωρίς έναν αναλύτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος για μια ασθένεια. Και να στείλουμε με ένα έξυπνο σύστημα, τη βλέπετε την έκφραση εκεί πέρα πάνω, έξυπνα συστήματα, να στείλουμε κάτι το οποίο θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο δίνουμε φάρμακα στον ασθενή. Όσοι εσείς παίρνετε στατίνες, γιατί τις παίρνετε το πρωί? 70% των καρδιακών προβλημάτων συμβαίνουν το πρωί. Γιατί δεν τις παίρνετε το προηγούμενο βράδυ? Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε με τον Mike Smolensky, να αρχίσουμε να δίνουμε τις στατίνες το προηγούμενο βράδυ. Όπως τις παίρνω εγώ, στην ηλικία πρέπει να τις πάρω, και να αρχίσουν να εκλείονται το πρωί περισσότερο. Πριν κλείσω, ήθελα να κλείσω με ορισμένες ιδέες. Κάποια μέρα, πιστεύω ότι η κόρη μου, η Κάτια, που είναι 14 ετών, θα το δει. Θα έχουμε ένα σύστημα, ένα chip, το οποίο θα μπορούμε να βάλουμε κάτω από το δέρμα. Το chip θα έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει ότι υπάρχει υψηλή συγκέντρωση γλυκόζης ή αντιοτενσίνης για υψηλή πίεση ή τριγλυκεριδίων. Και αμέσως, το σύστημα είναι φτιαγμένο κατά αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε είναι ένα ειδικό ηλεκτρονικό chip, ανακαλύπτει ότι υπάρχει ένας καινούριος αναλύτης που είναι για την ασθένεια, αμέσως αρχίζει και εκλείει κάποιο φάρμακο, το φάρμακο που πάει στον οργανισμό, συγχρόνως στέλνει ένα μήνυμα σε ένα ρολόι που έχετε μαζί σας, από το ρολόι πηγαίνει σε ένα κεντρικό σταθμό μέσα στο δωμάτιό σας ή κατευθείαν στον κομπιούτερα του γιατρού. Και αμέσως ο γιατρός σας καλεί πίσω και λέει παρακαλώ περάστε, διότι χθες το βράδυ πιάτε πολύ κρασί και φάγατε πολύ παγωτό και τα τριγλυκερίδια σας έχουν ανέβει σε μεγάλα ποσά.
Δεν κοροϊδεύω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καθώς κλείνω, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα ακόμα. Δεν είμαι ο μόνος ο οποίος έχει κάνει τέτοια δουλειά στο εξωτερικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι στην Ευρώπη και στην Αμερική. Θα ήθελα να φέρω από την άψη χημικής μηχανικής τρεις άλλους. Ο ένας είναι ο Αντώνης ο Μίκος, απόφοιτος του 1983, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, χημικός μηχανικός και αυτός, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη μορφή σε αυτό που λέμε tissue engineering, μηχανική των ιστών. Είναι και αυτός μέλος της Ακαδημίας Ιατρικής και της Ακαδημίας Μηχανικής και είναι και ο εκδότης του περιοδικού Tissue Engineering, που είναι το μεγαλύτερο περιοδικό στην περιοχή. Και ο οποίος μου έδωσε ένα από τα διάφορες διαφάνειες για να μας δείξει πώς κατορθώνει να πάρει κύτταρα και από τα κύτταρα να ξεκινήσει καινούργια όργανα. Γιατί έχει σημασία αυτό. Ο κ. Μίκος εργάζεται στο Χιούστον, πολύ κοντά στο Σαν Αντώνιο. Οι διάφοροι ασθενείς που έρχονται, επιστρέφουν και στρατιώτες που επιστρέφουν από το Αφγανιστάν, επιστρέφουν στον Άγιο Αντώνιο, στο Σαν Αντώνιο. Και τους λείπουν χέρια και πόδια και πρόσωπα. Και αυτός ο άνθρωπος τα φτιάχνει χρησιμοποιώντας καινούριες τεχνικές μηχανικής των οστών. Κατορθώνει και τους ξαναφτιάχνει το πρόσωπο ή τις ξαναφτιάχνει οστά. Και για μένα αυτό είναι καταπληκτικό, ότι οι χημικοί μηχανικοί μπορούν να κάνουν τέτοια δουλειά. Ο Γρηγόρης Στεφανόπουλος, ο οποίος είναι ήδη μέλος, αντιπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, εξελέγει προδιετίας, μεγάλη μορφή στα θέματα της μεταβολικής μηχανικής. Και αυτός, μέλος της Ακαδημίας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ακαδημίας της Μηχανικής, και πήρε το 2012 το περίφημο βραβείο ΕΝΗ από τον πρόεδρο Ναπολιτάνο στην Ρώμη. Ο Ελευθέριος Παπουτσάκης, καθηγητής της Ελευθέρα Dupont Professorship. Παραδόξως, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία 200 ετών ότι η Ελευθέριος έχει την έδρα του Ελευθερίου Dupont. Μεγάλη μορφή και αυτό στην βιοχημική μηχανική. Και ο Γιώργος Γεωργίου, συνάδελφός μου, απόφοιτος του κολεγίου, μετά στο Μάντσεστερ και αυτός μέλος δύο ακαδημιών. Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι με μεγάλη περηφάνεια. Είμαστε τρεις μέλη και των δύο ακαδημιών, και της Ακαδημίας Ιατρικής και της Ακαδημίας Μηχανικής στο Τέξας. Το Τέξας είναι μια πολιτεία 25 εκατομμυρίων κατοίκων. Τρεις και οι τρεις Έλληνες. Ο κ. Μίκος, ο κ. Γεωργίου και εγώ. Μεγάλη μορφή στα θέματα, σε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με πρωτεΐνες. Γιατί τα λέω αυτά. Ξεκινήσαμε από πολύ χαμηλά, όλοι μας. Δεν είμαστε πλούσιοι, δεν είχαμε μεγάλες ιδέες. Μπήκαμε φυσικά στα πολυτεχνία, αυτή είναι η διαφορά. Κατορθώσαμε γιατί είχαμε κάποιες ιδέες. Θα ήθελα να δω το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα. Εγώ αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, κάθε καλοκαίρι, προσκαλώ παιδιά από τα γυμνάσια να έρθουν στο εργαστήριό μου. Αυτά είναι όλα παιδιά από γυμνάσια. Να έρθουν στο εργαστήριό μου και να εργαστούν μαζί μου. Και μαθαίνουν και καινούριες ιδέες στην περιοχή της ιατρικής. Έχω πάρα πολλά παιδιά από την Ελλάδα, τα οποία έρχονται, γη και κόρη παλαιών συναδέλφων που είναι μαζί μας εδώ πέρα και γίνονται μεγάλες μορφές, όπως παραδείγματος χάρη η καθηγήτρια Λίδα Κλουδά, η οποία είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Baylor, στην ιατρική και σπούδασε χημικός μηχανικός. Ο Δημήτρης Ανδρίτσος στο Παρίσι και πολλούς άλλους. Είναι Φέλη Τσαλόγλου, η οποία αυτή τη στιγμή είναι μεγάλη φορμή με τον George Whitesides στο Harvard. Χρειάζεται να κάνουμε το ίδιο και με τα Ελληνόπουλα. Και προτείνω σήμερα στην Ακαδημία και σε όλους σας εδώ πέρα να ξεκινήσει ένα πρόβλημα στο οποίο μερικοί από εμάς να πάμε στην επαρχία. Εγώ πολύ θα ήθελα να πάω εκεί που ξεκίνησε ο προπάπος μου. Στο Βογατσικό, στο Άργος Ορεστικό, στην Καστοριά, στο Τσοτήλι, στο Αμίντεο, στη Φλόρινα. Να μπούμε στα γυμνάσια και να καθίσουμε 2 ώρες και να πούμε στα παιδιά. Έτσι ξεκινήσαμε κι εμείς. Έχετε ιδέες? Μπορείτε να το κάνετε. Δεν υπάρχουν εμπόδια πλέον. Μπορείτε να το κάνετε. Διαβάστε, βρείτε μέντορες με τους οποίους να είσαστε μαζί και θα βρεθεί η λύση. Τα παιδιά να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να βοηθήσουν τον τόπο. Και να δουν ότι ο τόπος έχει πολύ μεγάλη σημασία για αυτούς. Έτσι θα πάει η Ελλάδα μπροστά.
Θέλω να ευχαριστήσω αυτούς που τα τελευταία χρόνια μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, το Ινστιτούτο Φυσικά Υγείας, με πολλές προσφορές, τον Εθνικό Οργανισμό Ερεύνης, ιδίως τον οργανισμό του Bill και της Melinda Gates, που κάνουν όλη τη δουλειά που έχει σχέση με εμβόλια κτλ. Και επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους σπουδαστές μου. Καταπληκτικά παιδιά, τα οποία εργάζονται όλη την ώρα μαζί μου. Βλεπόμαστε μια φορά την εβδομάδα, είμαι στα εργαστήριά τους όλη την ώρα και οι περισσότεροι αυτούς είναι επιτυχημένοι. Και το Πανεπιστήμιο του Τέξας. Αυτό είναι το κτίριό μου, του οποίου είμαι επικεφαλής και που είναι και το Ινστιτούτο. Καθώς κλείνω αυτή την ομιλία, θα μου επιτρέψετε να πω δύο λέξεις στα αγγλικά. Για την κόρη μου Κάτια, που παρακολουθεί αυτή την ομιλία με μεγάλο ενδιαφέρον. My dear Katia, I want to thank you for coming to Greece with me this week and for being with me here today on St. Catherine's Day. This means a lot to me and shows how you share the same ideas and ideals as I do to improve the quality of life of people around the world. I thank Alexi, Mommy, and you for being the most wonderful family I could have ever imagined. Σας ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη τιμή που μου κάνατε σήμερα και είμαι ευγνώμων σε όλους εκείνους που με βοήθησαν να επιδιώξω και να επιτύχω ένα όνειρο. Ο Γάλλος συγγραφέας και ποιητής Αντρέ Ζιντ, Νόμπελ του 1947, έγραψε κάποτε «Δεν μπορείς να ανακαλύψεις νέους τόπους αν δεν αφήσεις την ακτή για πολύ χρόνο». Την έχουμε αφήσει την ακτή και δεν έχουμε γυρίσει ακόμα. Και ο Κώστας Καβάφης, ο πιο αγαπητός ποιητής όλων των ξενιτεμένων Ελλήνων, λέει «Σε βγεις τον πίνεμο για την Εθάκη, ναι, έφυσαν να μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις». Χαίρομαι που το ταξίδι συνεχίζεται και τον καλό των συνανθρώπων, των βασανισμένων και της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο κύριο Πέπα, γιατί μας έδωσε πάρα πολλά να σκεφτούμε και μας έδωσε στο τέλος μία ελπίδα και μία προοπτική και ένα όραμα. Τι μπορούμε να κάνουμε βοηθώντας τους νέους σε νέους δρόμους με αποτελέσματα που έχουν τεράστια επίδραση στην κοινωνία και στην υγεία, μετά από υπομονή και πίστη στο έργο τους. Τον ευχαριστούμε πολύ. Thank you.
Παρακαλώ.